Ακούγοντας πριν από λίγο την Ναταλία Γερμανού να λέει ότι αν αυτό το κορίτσι δεν είχε τόσο υπέροχο ταλέντο, δεν θα τα είχε καταφέρει, γιατί είναι πολύ αγνή για τη ζούγκλα την ελληνική. Ναι. Σκέφτηκα πόσες φορές δέχτηκες μαχαιρώματα. Δεν τα έχω σκεφτεί ποτέ, Νίκο. Δεν έχεις δεχθεί. Όχι, εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα για σένα. Πολλά. Τα οποία αποδείχθηκαν όχι απλώς ψεύτικα, τελείως έξω από την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Δεν σε επηρέαζαν. Κοίτα, στη διαδρομή. Ένα ακόμα διάστημα, και για την υγεία σου θυμάμαι και για να γράφουν ψέματα. Πολλά πράγματα. Όσο έχω δώσει χρόνο και τα διάβαζα ή επέτρεπα κόσμο να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει αυτό και αυτό, τότε γινόμουν χάλια. Έχω αποφασίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν θέλω να διαβάζω, δεν θέλω να ξέρω. Εμένα η δουλειά μου είναι η μουσική ενώνει κόσμο και προσφέρει πολύ ωραία πράγματα. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Μετά όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι ένα σπάνιο πράγμα σε σένα είναι η ειλικρίνειά σου για τα πράγματα. Έχεις βγει κατά καιρούς και έχεις πει πράγματα για τον εαυτό σου που άλλοι τα κρύβουν. Ας πούμε, βγήκες με πολύ μεγάλο θάρρος και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση όταν πέρασες μια περίοδο κατάθλιψης μετά το θάνατο του πατέρα σου. Βγήκες και το είπες ανοιχτά. Άλλοι άνθρωποι δεν εκθέτουν εντός εισαγωγικών τον εσωτερικό τους κόσμο. Δεν δίνουν αυτή την πληροφορία για να μην την εκμεταλλευτούν οι ανταγωνιστές, να μην την εκμεταλλευτούν αυτοί που θέλουν να τους γκρεμίσουν. Πρώτα είμαστε άνθρωποι. Και επειδή γνωρίζοντας υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί έξω, νομίζω ότι όποιος είναι έτοιμος και μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματά του, δεν κάνει κακό να απλώσει ένα χέρι και να πει «It's okay». Είναι normal αυτό το πράγμα. Συμβαίνει και σε... Συμβαίνει και στο βασιλιά συμβαίνει. Ναι. Μην τρελαθώ τώρα. Ναι. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Και ειδικά όταν έχεις φύγει από έναν κακό κύκλο και είσαι έτοιμος να μιλήσεις για αυτό το πράγμα, είναι και ωραίο παράδειγμα να δείξεις ότι ναι, μπορείς να κερδίζεις. Το κερδίζεις. Και δεν το κερδίζεις επειδή όλοι οι άλλοι μιλάνε. Το κερδίζεις γιατί εσύ πάλεψες.